στο βάπτισμά μας. Για να δείξουμε πως είμαστε παιδιά του φωτός. Προερχόμαστε από το φως και πρόκειται να φωτίσουμε την ιστορία. Ακριβώς έτσι όπως έκανε και ο Άγιος που σήμερα γιορτάζουμε, ο Άγιος Αθανάσιος. Ο οποίος από μικρό παιδί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας διδάχθηκε ακούγοντας, προσέχοντας, προσευχόμενος τα διδάγματα της Εκκλησίας μας. Και έτσι μπόρεσε να ζήσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και μέσα του το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και να αντιληφθεί τι σημαίνει να είναι ο Χριστός από την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα. Σημαίνει πως αν είναι έτσι τα πράγματα, ο Θεός έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς και μας παίρνει μαζί του. Παίρνει τη δικιά μας φύση, αυτή που κατατρίχεται από την αρρώστια, τη φθορά και το θάνατο και την κάνει δικιά του φύση, δηλαδή αθάνατη, δηλαδή φωτεινή. Και μας χαρίζει με το θάνατό του και την Αναστασή του την Αθανασία. Δηλαδή μας ξανατοποθετεί πάλι στον βάρος. Αυτό λοιπόν έκανε ο Άγιος Αθανάσιος. Φωτίστηκε από το φως του Χριστού και έλαμψε και έγινε Άγιος. Και μπόρεσε μέσα σε τόσους εχθρούς της πίστεως και αιρετικούς να ορθώσει τη λαμπάδα του φωτισμού του Χριστού και να πείσει τους ανθρώπους της εποχής του για την αλήθεια, αλλά και κάθε εποχής, για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στη συνέχεια των λογίων του ότι δεν ανάπτουν λίχνο έτσι όπως στην αρχαία εποχή με τα φαναράκια και το βάζουν κάτω από το δοχείο με τον οποίο μετράνε, μετρούσαν δηλαδή το σιτάρι. Είχαν ένα κουβά που μετρούσαν το σιτάρι. Δεν το βάζουμε από κάτω λοιπόν το λιγνάρι, αλλά το βάζουμε στο λιγνοστάτι μέσα στην εστία, στο σπίτι, για να φωτίζει όλους εκείνους που μπαίνουν και βγαίνουν από το σπίτι όταν το σκοτάδι κυριαρχεί στη γη. Και αυτό ακριβώς έκανε και ο Άγιος Αθανάσιος. Στάθηκε σαν λιγνάρι φωτεινό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και τα σκοτάδια των ερετικών τα σκόπισε και τα φώτισε. Διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να κρύπτεται. Ανεξάρτητα αν οι εχθροί του τον έδιωξαν πάρα πολλέ φορέ. Και από τα 30 τόσα χρόνια τη αρχιερατεία του, μόνο 6 έκανε στον χρόνο τη Ελισσαβήτη. Όλα τα άλλα ήταν στην εξορία. Όμω δεν έπρεπε να είναι το λιχνάρι που τίθεται πάνω στον εγνωστάτη και φωτίζει τους ανθρώπους της εποχής του, τα ιδανότητα, αλλά και τους ανθρώπους όλων των εποχών και εμάς, με την αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδέ ανάπτωση λίχνων και τη θέαση αυτών υποδομών. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ένα λιγνάρι φωτεινό που 18 αιώνες τώρα φωτίζει την Οικουμένη, φωτίζει τον χώρο της Εκκλησίας, φωτίζει όλη την λειτουργία με την αλήθεια του Χριστού. Δηλαδή την αλήθεια εκείνη που λέει ότι ο Χριστός είναι ο νομοούσιος, έχει την ίδια ουσία με τον Θεό και Πατέρα και άρα μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα εκείνα έκαμε και στην δημιουργία, αλλά και στην καινούργια δημιουργία όταν δημιούργησε την Εκκλησία. Δηλαδή να χαρίσει σε όλους τη ζωή και την Ανάσταση. Και εμείς, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, σύμφωνα με την εντολή των Αγίων που τους βλέπουμε να στολίζουν την Εκκλησία μας και ίσαν λαμπάδες φωτεινές, πρέπει να γίνουμε κι εμείς φως στον κόσμο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ανάβουμε το κέρι. Για να φανερώσουμε πως παίρνουμε φως από το φως του Χριστού, από το φως του Αγίου και αυτό το κερί είναι το δικό μας κερί. Είναι το δικό μας φως που πρέπει να φωτίσει τον κόσμο
αφού μάθουμε πώς αυτό το φως προέρχεται από τον Χριστό. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ο Χριστός, φως του κόσμου, που φωτίσει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, που φωτίζει τους Αγίους, που φωτίζει και τον καθένα από εμάς με τον ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Και καθήκον δικό μας αυτό το φως να μην το φωτίζει, αλλά να το φανερώνουμε στους ανθρώπους. Για να αισθάνονται και αυτοί και εμείς ότι πραγματικά ο Χριστός ανέστη και πραγματικά σκόρπισε το φως του σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη μας χαρά σήμερα σπασμιότατε σε τούτο εδώ το χωριό, στο Μαλαντρέλι της Αργολίδος, όπου ήρθε σήμερα ο Μητροπολίτης Ιλίου Αρχαρχόρχη του Πόλεως να λειτουργήσει και να συλλειτουργήσει μαζί μας τους αγαπητούς πατέρες, τον πατέρα Απόστολα, τον Παθήθη, τον πατέρα Παναγιώτη, τον κυρία τον Αγιοπέτρο και τον πατέρα Ιωάννη Μητροσύλλη από το Αργολικό. Ήρθαμε όλοι μαζί σήμερα να τιμήσουμε την ύλη του Αγίου Αθανασίου Σπασμιότατε. Ερχόμενο να έρθει έτσι πάρα πολλά, να χαίρεσαι την αφιερωσύνη σα όπω το κάνετε και τι χαιρόμαστε κι εμεί. Και τα τόσο πολλά χρόνια που είπατε πριν, τα χρόνια που γνωριζόμαστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την πρώτη μέρα που σα γνώρισα. Είστε ένα αξιόλογο άνθρωπο με πολλή αγάπη και ερχόμενο να σπασμιότατε τώρα που έγινε αυτή η αρχή να μην σταματήσει και να έρθει στη Μαλαντρέλη. Θα καλείστε συνέχεια από μάλλον, ξέρετε. Θα σα ταλαιπωρούμε. Γιατί ωραίο κρασί για το μάθημα. Thank you.